την δέσμευσή του για έναν αδιάκοπο αγώνα με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους νέους και όχι μόνο του τόπου μας, εκφράζει μέσα από το κανάλι 6 ο νέος μετά την εκλογική διαδικασία της Κυριακής Γενικός Γραμματέας της Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στη Ξάνθη. Μια εκλογική διαδικασία στην οποία συμμετείχαν πολλά μέλη της ΟΝΕΤ παρά το γεγονός ότι μόλις μέσα σε λίγους μήνες κλήθηκαν 3 φορές να προσέλθουν στην κάλπη. Η προσέλευση ήταν ανθρώα, εάν σκεφτούμε ότι τους τελευταίους 3 με 6 μήνες περίπου κλήθηκαν τα μέλη της ΟΝΕΔ και μόνο της ΟΝΕΔ να ψηφίσουν 3 φορές. Οπότε είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από την προσέλευση τη χθεσινή στη διαδικασία. Θέλω να επισημάνω ότι θα είμαστε μαζί με τον Βασίλη κοντά σε όλους τους νέους, να ακούσουμε τις ανησυχίες τους, να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση στα προβλήματά τους και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τον νομό της Ξάνθης, για τους νέους της. Σε ό,τι αφορά στις δυσκολίες της εποχής, αυτές σύμφωνα με τον κύριο Παντικίδη δεν θα πρέπει να φοβίζουν κανέναν, αλλά να μας πεισμώνουν όλους. Ενώ αναφερόμενος στη νέα γενιά, επισήμανε ότι η φωνή τους θα πρέπει να ακούγεται περισσότερο και φυσικά να λαμβάνεται πάντα υπόψη. Η κατάσταση μπορεί να είναι πάρα πολύ άσχημη, αλλά πρέπει να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας και να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι το δυνατόν καλύτερο για τον τόπο μας. Δεν πρέπει να μας απογοητεύει η όλη κατάσταση, πρέπει αντιθέτως να μας γεμίζει με δύναμη για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα καλό σημείο και να βγάλουμε ίσως όλη την περιοχή, όλη τη χώρα από κάποια διέξοδα τα οποία βρίσκονται. Ό,τι περνάει από το χέρι μας και όσο μας δίνεται η δυνατότητα, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Οι νέοι άνθρωποι αποτελούν ένα βασικό κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Πρέπει όσο το δυνατόν να τους δίνεται ο λόγος. Ίσως να μπορούν πράγματα, να πούνε πράγματα τα οποία οι μεγάλοι να μην μπαίνουν στη διαδικασία να τα σκεφτούν. Οι νέοι αποτελούν το αύριο αυτού του τόπου και αποτελούν τη δύναμη αυτού του τόπου. Οπότε καλό είναι να προβάλλονται και οι απόψεις τους να ακούγονται και να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματά τους. Κλείνοντας, ο Γενικός Γραμματέας της Τοπικής Οργάνωσης ΟΝΕΤ Ξάνθης τόνισε πως ο πρώτος από μια σειρά στόχων είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσία της Νέας Δημοκρατίας στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου, ώστε να γίνει η αρχή για την ανασυγκρότηση του κόμματος και την πιο αποτελεσματική άσκηση του ρόλου που το ανέθεσε πριν από ένα περίπου χρόνο ο λαός.